Το νέο κέντρο προώθησης απασχόλησης του ΟΕΔ στην Άρτα εγκαινιάστηκε το μεσημέρι της Δευτέρας από την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγα Γεροβασίλη και την Διοικήτρια του ΟΕΔ Μαρία Καραμεσίνη. Στην τελετή των εγγενείων χωροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άρτας κύριος Καλίνικος, ενώ το παρόν έδωσαν μεταξύ άλλων ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Βασίλη Τσίρκας, ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης, Περιφερειακή Σύμβουλη, εκπρόσωποι άλλων φορέων και εργαζόμενοι. Λαός σου, Κύριε, των λαών σου και ευλόγησο την κληρονομία σου, νίκας της ευσεβέση κατ' εναντίον δωρούμενος, και το σοφυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Όσο Κύριε των λαών σου και ευλογησόν την κληρονομία σου. Αμέσως μετά η Υπουργός κυρία Γεροβασίλη και η Διοικήτρια κυρία Καραμεσίνη παραχώρησαν συνέντευξη τύπου. Από την πλευρά της, η κυρία Γεροβασίλη επεσήμανε ότι δυστυχώς στην Άρτα καταγράφονται υψηλά ποσοστά ανεργίας, κατατάσσοντάς την στην πρώτη θέση της χώρας και ο ουσιαστικός ρόλος του ΟΕΔ συμβάλλει ώστε με τα νέα προγράμματα να αντιμετωπιστεί κυρίως η κοινωνική κρίση. Ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζω σήμερα την Μαρία την Καραμεσίνη, τη διοικήτρια του ΟΕΔ, και τον κύριο Πανούλα Φουκά, περιφερειακός διευθυντής του ΟΕΔ Πύρου, σε μια ευχάριστη στιγμή για τον τόπο, ευχάριστη στιγμή για τους ανθρώπους αυτού του τόπου, σε εποχές που χρειάζεται να γίνει πάρα πολύ σκληρή δουλειά αντιμετώπισης, καταπολέμησης της ανεργίας. Σήμερα ενημερωθήκαμε από τα στελέχη της διοίκησης, αλλά φυσικά και από τη διοικήτρια, για όλη την πορεία της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας που γίνεται στον ΟΕΔ για την αναβάθμιση των υπηρεσιών. Σήμερα είχαν ένα σεμινάριο με συζήτηση για τη στοχοθεσία, μια διαδικασία συμμετοχική, η οποία ολοκληρώθηκε. Και λέω με χαρά ότι είναι και ο πρώτος φορέας του Δημοσίου ο οποίος ολοκλήρωσε αυτό το κομμάτι της μεταρρύθμισης της διοίκησης. Ξέρουμε όλοι ότι η Ήπειρος, ο τόπος μας, σήμερα βέβαια είναι στελέχη της διοίκησης εδώ και από την Κέρκυρα και από τη Λευκάδα. Ξέρουμε όλοι ότι οι περιοχές μας, η Ήπειρος, πρώτη σε ποσοστά ανεργίας επί σειρά ετών και όχι μόνο σε μνημονιακούς χρόνους. Έχουμε ιδιαιτερότητα. Τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας με πολύ υψηλή ανεργία στους νέους ανθρώπους. Ο ΟΕΔ και τα προγράμματα τα οποία ξετυλίγει και με καινούριους τρόπους, όχι τους παλιούς, αλλά αυτά θα τα αναπτύξουν αυτοί που τα ξέρουν καλύτερα και τα έχουν δουλέψει γι' αυτά. Δίνει μια σκληρή μάχη με θετικά αποτελέσματα για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κοινωνική πια κρίση. Έχουμε ένα τριετές πλάνο αναβάθμισης της δημόσιας διοίκησης, τόνισε, με στόχο να παραδώσουμε το 2020 στην κοινωνία ένα δημόσιο παραγωγικό, φιλικό προς τον πολίτη και χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες. Υλοποιούμε ένα τριετές πλάνο, στρατηγικό πλάνο, αναβάθμιση δημόσιας διοίκησης, το οποίο το έχουμε ονομάσει Εθνικό Σχεδιασμό, Στρατηγικό Σχεδιασμό 2017-2019, με στόχο το 2020 να έχουμε παραδώσει στην ελληνική κοινωνία ένα δημόσιο σύγχρονο, γρήγορο, αποτελεσματικό, μεθοδικό, φιλικό, χωρίς γραφειοκρατία. Αυτό δηλαδή το οποίο έχει ανάγκη η κοινωνία και ο τόπος και είναι διαρκές αίτημα των πολιτών. Και αυτό όλο το βλέπουμε ως τμήμα ανασυγκρότησης της χώρας, της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, διότι έρχεται για να διευκολύνει, να εξορθολογήσει το εσωτερικό του δημοσίου με διαφανείς αντικειμενικές διαδικασίες και φυσικά να ανατρέψει και να αλλάξει τη σχέση κράτους-πολίτη-επιχείρησης. Σε αυτή την προσπάθεια ο ΟΕΔ έχει κάνει πάρα πολύ σημαντικά βήματα.
Και όπως είπα και πριν, είναι οι πρώτοι που έχουν οργανωμένα και μεθοδικά φτάσει στο αποτέλεσμα να έχουν και την ολοκληρωμένη στοχοθεσία, η οποία κινήθηκε και από πάνω προς τα κάτω, αλλά και από κάτω προς τα πάνω, αυτό που εξασφαλίζει και τη συμμετοχή στο στόχο. Διότι χωρίς να έχουμε στοχοθεσία, χωρίς να έχουμε ορθολογικά οργανογράμματα, αξιοκρατία στις κρίσεις, όλο αυτό μαζί αποτελούν κομμάτια αυτής της μεταρρύθμισης. Όπως και η κινητικότητα στο δημόσιο, η οποία κινητικότητα έρχεται για να καταργήσει αφενός γραφειοκρατία, το σύστημα της κινητικότητας στο ηλεκτρονικό, καταργεί γραφειοκρατία, όσο δεν φαντάζεται κάποιος πόσο, πόσες υπογραφές και πόσος χρόνος και πόσες εργατόρες χρειάζονται για να μετακινηθεί ένας υπάλληλος μέχρι σήμερα, αλλά αυτό είναι ήδη παρελθόν. Από τα μέσα του μήνα η πλατφόρμα είναι σε εξέλιξη και ο πρώτος κύκλος της κινητικότητας για όσους φορείς ήταν έτοιμοι με τα ψηφιακά τους οργανογράμματα και για πρώτη φορά επίσης περιγράμματα θέσεων εργασίας, που αφενός μεν διασφαλίζουν τον εργαζόμενο από αυθαιρεσίες της διοίκησης, αφετέρου εξορθολογίζει και την κατανομή προσωπικού στο δημόσιο. Δεν θέλω να πω άλλο όμως, γιατί σήμερα το σημαντικό είναι άλλο, ότι σε ένα καινούριο χώρο οι υπηρεσίες του ΑΕΔ αναβαθμίζονται και οι συμπολίτες μας σε ένα πολύ ευχάριστο περιβάλλον που αλλάζει και την νοοτροπία. Όλα συντελούν στην αλλαγή της νοοτροπίας αυτή που θέλουμε να αλλάξει και για τη διοίκηση αλλά και για τη σχέση κράτους-πολίτη, σε ένα καινούριο χώρο, εξαιρετικό, απέναντι από το ιστορικό κάστρο της περιοχής μας, ένα από τα καλύτερα σημεία της πόλης, με ανοιχτές τις πόρτες. Ελπίζω τα επόμενα χρόνια βεβαίως και η Μαρία και η κύριε Διευθυντά, ο ΕΔ βεβαίως θα είναι πάντα χρήσιμος, αλλά δεν θα θέλαμε να είναι τόσο πολύ απαραίτητος. Τα προγράμματα δεν είναι η πιο σημαντική λύση, ωστόσο ο ΑΕΔ θέλει να προσφέρει και να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανεργίας, τόνισε από την πλευρά της η διοικήτρια του οργανισμού Μαρία Καραμεσίνη. Γνωρίζω ότι η Άρτα έχει από τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας της χώρας, η περιφερειακή ενότητα δηλαδή συνολικά. Προφανώς αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο έχει οδηγήσει στο να γίνουν συζητήσεις και ευρύτερα για την περιοχή της Ηπείρου για το πώς οι νέες αναπτυξιακές δυνατότητες και ευκαιρίες θα δώσουν προοπτική στους ανθρώπους οι οποίοι ζουν σε αυτόν τον τόπο και κυρίως στους νέους οι οποίοι έχουν και τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας και αναγκάζονται πολλές φορές να μεταναστεύσουν είτε εντός χώρας είτε εκτός χώρας. Είναι σίγουρο ότι τα προγράμματα του ΟΕΔ δεν είναι η μοναδική λύση στο πρόβλημα της ανεργίας, ούτε η πιο σημαντική. Γι' αυτό και τα περιφερειακά συνέδρια τα οποία γίνονται σε όλη τη χώρα συζητούν τη σχέση ανάπτυξης με την απασχόληση. Πάντως, ο ΟΑΕΔ μέσα από τις υπηρεσίες του και τα προγράμματά του θέλει να βρίσκεται στο πλάι των ανέργων και αυτή είναι μια μεγάλη διαφορά σε σχέση με το παρελθόν. Ο ΟΑΕΔ είχε καταγραφεί στη συνείδηση του κόσμου ως ένας οργανισμός που δίνει επιδόματα στους ανέργους και από την άλλη μεριά δίνει λεφτά στις επιχειρήσεις για να προσλάβουν ανθρώπους που εν πωλής είχαν προεπιλέξει. Στα πλαίσια λοιπόν της αναβάθμισης του οργανισμού, των υπηρεσιών του οργανισμού αλλά και στη λογική του επανασχεδιασμού των προγραμμάτων, ο ΟΑΕΔ θέλει να αναπτύξει ένα διαφορετικό προφίλ στην υπηρεσία των ανέργων και μια διαφορετική σχέση με επιχειρήσεις όπου μέσα από την διαφορετική αυτή επικοινωνία με τις επιχειρήσεις και στα πλαίσια αυτά υπάρχουν εργασιακοί σύμβουλοι εργοδοτών σε κάθε κέντρο προώθησης απασχόλησης του ΑΕΔ σε όλη τη χώρα. Μέσα λοιπόν από την ενεργοποίηση των εργασιακών συμβούλων εργοδοτών και τη νέα σχέση με τις επιχειρήσεις, ο ΑΕΔ φιλοδοξεί να έχει τη δυνατότητα να συγκεντρώνει κενές θέσεις εργασίας και να τοποθετεί τους ανέργους δίνοντάς τους σταθερή προοπτική και εργασιακή ένταξη.